δεν έχετε την δυνατότητα να πείτε με το έτσι θέλω να μείνει εδώ γιατρός. Δέχεστε εντολές, εκτελείτε εντολές αναγκαστικά. Παρετήσου τότε. Έτσι. Απαντήστε. Παρετήσα είστε. Αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να πείτε όχι. Εντάξει, ωραία. Μπορείτε να πείτε όχι. Την απόφαση. Μπορείτε να πείτε όχι. Μπορείτε να πείτε όχι. Δεν στέλνω. Μπορείτε. Έχετε δυνατότητα αυτή. Όχι, συγγνώμη, γιατί τους σας κοροϊδεύει. Σας κοροϊδεύει τώρα. Εγώ? Δεν ήρθαμε έτσι. Έχουμε 5 μέρες που ερχόμαστε και μιλάμε και κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Πολλές φορές και προτάσεις μας. Συγγνώμη. Έτσι δεν ήρθαμε. 5 μέρες το πολεμάμε. 5 μέρες το πολεμάμε ομαλά. Υπάρχει ένας που προσωπικά το πήρα τηλέφωνο για να έρθει σήμερα. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή είστε διοικήτρια του νοσοκομείου, αποφασίστε και διατάσσετε με λίγα λόγια. Έχετε δυνατότητα να υπογράψετε. Δεν το κάνετε, συγγνώμη. Επειδή είμαι και εγώ στην Επιτροπή, το πρώτο χαρτί που απαντήσατε ήταν να πάει. Δεν είπατε όχι, δεν θα πάει επειδή έχουμε ανάγκη στη Ρωσιλήμνο. Σωστά. Το είπα το πρώτο χαρτί. Αυτή ήταν η απόφαση. Όχι, μπράβο, να πάει. Άρα. Ξέρω το πρόβλημα. Ωραία. Μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Αλλάξα το αποφασιστικά σου. Μάλιστα. Και τι λέτε αυτό. Είναι ανάταση μέχρι την Παρασκευή 7 του μηνό. Ωραία. Γιατί το φεύγει. Αφού εσείς αποφασίζετε να μην φύγει, γιατί. Γιατί θα φτιάχνω το πρόγραμμά του στη Μυτιλίνη. Γιατί να το κάνει. Αλλά εκεί. Θα το κάνει από εδώ. Εσείς αποφασίζετε. Εδώ έχουμε νοσοκομείο. Εδώ έχουμε νοσοκομείο. Εμείς έχουμε ραντεβού με τον Διόγνατε. Μία ώρα. Εγώ έχω ραντεβού με τον γιατρό. Θα με εξετάσεις εσύ. Γιατί δεν είναι νοσοκομείο. Δεν θα με εξετάσεις εσύ. Απάντησε με εγώ. Θα με εξετάσεις εσύ. Απάντησε. Επειδή σου είσαι αν είχε πρόβλημα. Τι θα έκανες. Θα έφυγες με την Ελλήνη και θα πήγαινες. Πραγμά. Και πραγμά. Άμα θα είχε πρόβλημα. Δεν κατάλαβα. Ποιος θα σας είχε πρόβλημα. Θα με εξετάσεις, σε ρωτάω.